Υπάρχει μία βιβλιοθήκη στην Ελλάδα που ήταν η πρώτη στη χώρα που παρήχε δωρεάν πρόσβαση στους υπολογιστές και στο διαδίκτυο. Η πρώτη που εξόπλισε κινητές βιβλιοθήκες με ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Η πρώτη που δημιούργησε τη δική της ιστοσελίδα. Θεωρείται η καλύτερη βιβλιοθήκη της χώρας. Είναι ένα πρότυπο για άλλες βιβλιοθήκες μέσα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι μια βιβλιοθήκη που έχει εργαστεί σκληρά για να δημιουργήσει συνεργασίες με προγράμματα και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο, με σκοπό να δώσει στους ανθρώπους της Βέρειας πρόσβαση στις τελευταίες τεχνολογίες. I'm now pleased to introduce Ioannis Trollopoulos to accept the 2010 Access to Learning Award. Είναι ένα, ας πούμε για λίγο, το Νόμπελ των Βιβλιοθηκών. Το Νόμπελ των Βιβλιοθηκών, λοιπόν, απενεμήθη στη μικρή Βέρεια. Και η Βέρεια το γυρίζει και το δίνει στους, η μικρή βιβλιοθήκη της Βέρειας, το δίνει στους πολίτες της και το δίνει και στις υπόλοιπες βιβλιοθήκες Ελλάδος. Δημιουργείται μια μηχανία για πώς το πήρε, πώς κατάφερε να το πάρει και πώς δεν το καταλάβαμε μέχρι τώρα ότι υπήρχε μια τέτοια σπουδαία βιβλιοθήκη στη χώρα μας. Το μυστικό, αν υπάρχει μυστικό, ναι, και σε εμάς είναι ένα είδος, μια συνταγή κατά κάποιο τρόπο επιτυχίας, είναι... Βάλτε τα μπουμπούκια, το πιπέρι, την κανέλα και το αλάτι σε μήλο μπαχαρικών ή σε καθαρό μήλο του καφέ και αλέστε τα μέχρι να γίνουν σκόνη. Φυλάξτε το μείγμα σε κουτί καλά σφραγισμένο. Αν θέλετε να διατηρήσετε το άρωμά του περισσότερο χρόνο, τότε, αντί να τα αλέσετε, τρίψτε τα μπουμπούκια με τα δάχτυλά σας, χοντροκοπανίστε το πιπέρι, σπάστε την κανέλα σε κομμάτια με το χέρι και ανακατώστε όλα τα υλικά με το αλάτι. Ξέρετε, στις συνταγές, στα φαγητά, υπάρχει κάποιο μυστικό. Ας πούμε, το ρεβανί της Βέρειας έχει μυστικό. Αυτοί που το έχουν δεν το δίνουν σ' άλλους για ευνόητους λόγους. Η δική μας βιβλιοθήκη, τα μυστικά της, αντίθετα με τις συνταγές, τα διαλαλεί, γιατί εάν μπορέσουμε αυτά τα μυστικά να τα καταλάβουν και να τα αποδεχθούν περισσότεροι οργανισμοί και άνθρωποι, θα έχουμε ένα πιο εύρωστο δίκτυο βιβλιοθηκών, άρα θα έχουμε καλύτερους συνομιλητές, άρα θα κερδίσουμε όλοι. Οι βιβλιοθήκες είναι ζωντανές υπάρξεις που αντικατοπτρίζουν την περιπλοκότητα των εσωτερικών μας κόσμων. Είναι το κτήμα όπου καλλιεργείται και ευδοκιμεί και αναπτύσσεται το συλλογικό βίωμα, όχι με μια αιμονή στο παρελθόν, αλλά ως μια προσπάθεια να αφουγκραστούμε ποιοι είμαστε, τι βρήκαμε, τι μας περιμένει, τι αφήνουμε πίσω μας, εν είδη αυτογνωσίας. Συχνά ισοδυναμούν με ένα λαβύρινθο μέσα στον οποίο πάρα πολύ εύκολα και εγωιτευτικά μπορεί κανείς να χαθεί για πάντα, συντροφιά με εξαιρετικά φαντάσματα, τα οποία μπορεί να μην τον εγκαταλείψουν ποτέ. Είναι χώροι όπου μπορεί κανείς να αφουγκραστεί τον κτύπο της κοινωνίας. Και αν αποπειραθεί να συλλέξει τα χαρακτηριστικά αυτής, το ήθος των ανθρώπων, τις γνώσεις τους, τις εμπειρίες τους, τις δημιουργικές τους τάσεις, μπορεί να του προκύψει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον υλικό. Είναι ημερολόγια καταστρώματος.
βιβλιοθήκη δεν είναι χώρος για τους μύστες της γνώσης. Έχει να κάνει με τη γνώση, αλλά δεν είναι χώρος της γνώσης. Ο τρόπος που χρησιμοποιείται η γνώση στην βιβλιοθήκη και η συναλλαγή της με το κοινό δείχνει ότι η ευρηματικότητα και η εφευρετικότητα που αναπτύσσεται δίνει ζωή στη γνώση. Η Βέρεια είναι μια μέση αστική πόλη της Ελλάδας, έχει 60.000 κατοίκους, ίσως και λίγο περισσότερους. Έχουμε πολλούς ανθρώπους που είναι εγκατεστημένοι στη Βέρεια και από τους γύρω νομούς. Είναι πολύ ζωντανή πόλη. Από τις 60.000 κατοίκους της πόλης, οι 30.000 είναι ενεργά μέλη της βιβλιοθήκης. Φανταστείτε, σχεδόν ο μισός πληθυσμός της πόλης είναι μέλος της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέρειας. Η βιβλιοθήκη είναι η δυνατότητα που δίνουμε στους ανθρώπους να δημιουργούν τις δικές τους ιστορίες. Είναι η βιβλιοθήκη των ανθρώπων και όχι των βιβλίων ή των συλλογών. Η βιβλιοθήκη για μένα όλα μου τα παιδικά και τα εφηβικά χρόνια ακόμα ήταν το μέρος που κατοικούσαν οι ήρωές μου. Εκεί έμενε ο μικρός Νικόλας, εκεί έμενε η μικρή πριγκίπισσα, εκεί έμεναν η Πολιάνα. Εκείνη τη στιγμή όλοι οι κάτοικοι του χωριού κοιτούσαν απορριμμένοι τα πιάτα τους. Γιατί δεν είχαν το συνηθισμένο καρωτή χρώμα, ούτε βέβαια και το φαγητό έμοιαζε με γιαχνή. Πλέον μεταξύ των βιβλίων της βιβλιοθήκης βρίσκονται και μερικά δικά μου βιβλία, τρία. Και πραγματικά όταν τα έφερα αυτά τα βιβλία στη βιβλιοθήκη για να τα δώσω εδώ πέρα, ήμουν περήφανη και ήμουν περήφανη όχι γιατί έγραψα, ας πούμε, κάποια παιδικά βιβλία και γιατί εκδόθηκαν, αλλά γιατί κατά κάποιο τρόπο ένιωθα ότι δίνω κάτι που χρωστούσα στη βιβλιοθήκη. Με τη βιβλιοθήκη έχω μια παλιά σχέση, ιστορική. Έχει κρατήσει πολλά χρόνια συντροφιά, τα απογεύματα κυρίως που δεν έχει δουλειά εδώ. Πήγαινα και έπαιρνα βιβλία και διάβαζα εδώ ώρες πολλές. Και νομίζω πέρασε και γύρω στη γειτονιά αυτό. Πολλοί παίρναν δηλαδή βιβλίο για να παίρναν τις ώρες που καθόμαστε στα μαγαζιά. Δεν έχουμε συνέχεια και δουλειά. Εγώ πήγαινα πολύ συχνά στη βιβλιοθήκη, σχεδόν κάθε εβδομάδα. Και έπαιρνα 8, μέχρι 8 βιβλία που δικαιούμαστε, ας πούμε. Από Αρκά μέχρι τον Άρη, ας πούμε, τον αρχηγό των Ατάκτων, ξέρω εγώ. Διαβάζω, περνάει η ώρα μου εδώ στο ταξί. Έχουμε άπειρες ώρες εμείς ελεύθερες. Αντί να κάθεσαι να γκρινιάζεις για τη ζωή, ας πούμε, μπορεί να διαβάζεις ένα βιβλίο. Αν η ηλικία μας ήταν λίγο μικρότερη, μάλλον ο χρόνος μας λίγο περισσότερος, θα είχε επηρεάσει πάρα πολύ και τη δική μου τη ζωή. Εμείς, σαν επαγγελματίες, δεν βρίσκουμε τον χρόνο να διαβάσουμε, αλλά έχει επηρεάσει πάρα πολύ την οικογένειά μου και τα δυο μου τα παιδιά που πηγαίνουν δημοτικό. Περνάνε αρκετές ώρες εκεί και το χειμώνα και τα καλοκαίρια που δεν έχουν πολλά πράγματα να κάνουν εκτός από το καθημερινό παιχνίδι. Το τι σακούλα περνάει με βιβλία της βιβλιοθήκης, γιατί έχουν και το λογότυπο της βιβλιοθήκης απ' έξω, είναι κάτι που εμάς μας κεντρίζει το ενδιαφέρον και επαγγελματικά λέμε, κοίταξε, κάτι γίνεται εκεί πέρα για να έχουν τόση κίνηση και τόση σακούλα να κυκλοφορεί με βιβλία μέσα. Εγώ το θεωρούσα να σας πω ότι κάποια στιγμή θα γινόταν μια διάκριση. Δεν φανταζόμουν ότι. Δεν ήξερα βέβαια ότι υπήρχαν τέτοια μεγάλα βραβεία από τόσο μεγάλα ιδρύματα για τέτοιου είδους δραστηριότητες. Αλλά ήταν σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα ερχόταν κάτι εδώ πέρα. Και πριν το βραβείο αυτό που έδωσε ο Bill Gates, εδώ οι Βεριώτες είχαν σε πολύ μεγάλη εκτίμηση τη βιβλιοθήκη μας. Είναι το κάτι άλλο, ας πούμε. Να μου κάνει εντύπωση γιατί τώρα μια μικρή πόλη να έχει τόσο καλή βιβλιοθήκη. Κάτι πρέπει να έχει γίνει περίεργο εδώ πέρα. Δεν έχουν καλούς υπαλλήλους. Η βιβλιοθήκη εδώ δεν είναι μόνον για τους μεγάλους. Δεν είναι ούτε για τα μικρά τα παιδιά που έχουν και καλή οικογενειακή ζωή και έχουν γονείς που τα βοηθάνε, που τα φέρνουνε. Είναι και αυτά τα παιδιά. Μαζεύει τα παιδιά από το δρόμο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό βέβαια οφείλεται και στο ευχάριστο περιβάλλον που έχουν, αλλά και στη συμπεριφορά των υπαλλήλων. Με τον Τροχόπουλο που έχουμε μπλέξει εδώ πέρα στη βιβλιοθήκη, ήταν φυσικό και επόμενο να συμβεί αυτό το πράγμα. Είναι πάντα λίγο πιο μπροστά από την εποχή του.
Γενικώς οι άνθρωποι εκεί μέσα που δουλεύουν είναι πάρα πολύ καλοί, ήρεμοι, επειδή τους ξέρω όλους, είναι όλοι κοιτάνε τη δουλειά τους, δεν είναι ας πούμε δημόσιοι υπάλληλοι, είναι κάτι παραπάνω. Όπως πρέπει σε μια βιβλιοθήκη δηλαδή. Όπως βλέπουν στα έργα της βιβλιοθήκης, έτσι είναι και αυτή. Μαζευτήκαμε εδώ πέρα σήμερα για να κάνουμε μια δραστηριότητα, ξεκινώντας από τη βιβλιοθήκη της Βέρειας, από τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέρειας. Και εδώ είμαστε σε μια από τις πιο παλιές γειτονιές της πόλης. Τι θα κάνουμε εδώ? Θα χωριστείτε σε 4 ομάδες. Αναλαμβάνει κάθε ομάδα να πλάσει ένα κομμάτι της ιστορίας. Κάθε κομμάτι της ιστορίας ξεκινάει και τελειώνει με μια φράση. Η ομάδα 1 ξεκινάει η ιστορία μας. Μια νύχτα σκοτεινή. Τι έγινε, θα το βρείτε εσείς, θα το συμπληρώσετε. Και τελειώνει η ιστορία και έκλεισε προσεκτικά την πόρτα. Κάθε ομάδα θα τραβήξει το ανώτατο όριο 10 φωτογραφίες. Από αυτές θα επιλέξετε 5. Όταν τελειώσει η φωτογράφηση, θα γίνει η εκτύπωση των φωτογραφιών. Είναι αυτό που κάνουμε, ένας τρόπος για να γνωρίσουμε την πόλη και το χώρο. Είμαστε πια στη γειτονιά και στην πίσω όψη της εκκλησίας της Κυριώτισσας, σε ένα τέτοιο μνημείο. Επιτρέπεται να πάει κάποιος να κάνει γκράφιτι? Όχι. Σήμερα από τα 72 βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της πόλης που μας παραδόθηκαν το 1912, χρονιά απελευθέρωσης, υπάρχουν πλέον μόνο τα 48. Τηρουμένων των αναλογιών, δεν γνωρίζω αν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα έχει υπάρξει και αλλού τόσο μεγάλη πολιτιστική καταστροφή. Ίσως η αιτία είναι το ότι εμείς δεν έχουμε πλέον ως άνθρωποι, ως πόλη, δεν έχουμε την ανάγκη να ζούμε σε μια πόλη που διατηρεί τη μνήμη της. Και δεν μιλάω για τη μνήμη την ιστορική, αλλά για μια μνήμη βιωμένη, ένσαρκη, μια μνήμη που είναι παρούσα σε κάθε στιγμή του παρόντος και με ανοιχτά μάτια, ελεύθερα, οραματίζεται και σχεδιάζει το μέλλον της. Θέλω να παρατηρήσετε πάρα πολύ προσεκτικά την καταπληκτική διακόσμηση στο ιερό που έγινε με πολύ 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 απλά υλικά. Είναι πάρα πολλά νέα παιδιά, είναι κάποια νέες κοπέλες, δασκάλες, είναι και άλλοι ζωγράφοι της πόλης που έρχονται και δουλεύουν εδώ και παρουσιάζουν, κάνουν διάφορα εργαστήρια. Ναι, και όλα αυτά είναι σε θέμα εθελοντικό, σε βάση εθελοντική. Και μόλις κάθισε στο θρόνο, ο Ιούνιος με την όμορφη κόκκινη φορεσιά του, λαμπρό καλοκαιράκι απλώθηκε παντού. Μέλισσες άρχισαν να ζουζουνίζουν γύρω από τα λευκά άνθη μιας φραουλιάς που μέσα σε μια στιγμή έγιναν όριμες, κατακόκκινες, ζουμερές φράουλες. Πάντα ξεκινάμε, αφετηρία μας είναι μια ιστορία, ένα παραμύθι και από εκεί και πέρα, για να μπούμε καλύτερα μέσα στον κόσμο του παραμυθιού, κάνουμε θεατρικό παιχνίδι. Βγάζουμε ό,τι νιώθουμε, ό,τι μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε ένα παραμύθι, εικόνες του παραμυθιού, τις περνάμε μέσα μας και τα βγάζουμε έτσι έξω. Και νομίζω ότι αυτό αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά. Γίνονται ένα κομμάτι του παραμυθιού. Περπατήστε και κάντε το σώμα σας ένα κερί που φωτίζει τη νύχτα. Γίνεται όλη κεριά. Και φωτίστε παντού. Όπου πάτε φωτίζετε. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολύτιμη βοηθός μου
βιβλιοθήκη. Είναι ένας χώρος που μου προσφέρει πάρα πολλές εικόνες, πάρα πολλά ερεθίσματα και με έχει βοηθήσει και με βοηθάει πάρα πολύ στην ζωγραφική μου, γιατί ασχολούμαι και με τη ζωγραφική, στα εργαστήρια με παραμύθια, είτε εδώ στη βιβλιοθήκη, είτε σε κάποιους άλλους χώρους που έχουμε κάνει εργαστήρια με παραμύθια. Και γενικά νιώθω πολύ χαρά όταν έρχομαι εδώ πέρα και όταν έχω να κάνω τις συναντήσεις με τα παιδιά. Χαίρονται τα παιδιά και μέσα από τη χαρά τους χαίρομαι κι εγώ. Προσωπικά εγώ περνάω καλά όταν έρχομαι εδώ. Από τη στιγμή που περνάω καλά, πιστεύω ότι και άλλοι άνθρωποι πρέπει να αισθάνονται ωραία εδώ πέρα. Δηλαδή, μαθαίνω, πειραματίζομαι, κάνω κάποια πράγματα που με ενδιαφέρουν εμένα και όλο αυτό είναι διασκεδαστικό. Υπάρχει καλύτερο πράγμα το να είσαι με παιδιά. Θα έχουμε τις φωτογραφίες στα χέρια μας σε ένα λεπτό. Επάνω σε αυτές τις 5 φωτογραφίες θα τις βάλετε σε μια σειρά και θα εικονογραφήσετε την ιστορία. Επιλέγουμε. Βάζουμε στη σειρά τις φωτογραφίες, ζωγραφίζουμε, χρωματίζουμε, κόβουμε, κολλάμε. Στη μέση αυτού του παζλ είναι αυτό το όραμα. Το όραμα το να βελτιώσουμε, να αλλάξουμε τις ζωές μας. Από λίγο ο Πέτρος και ο Γιώργος κάθισαν στο προάβλη της εκκλησίας και παίζανε διάφορα παιχνίδια με την μπάλα. Τα δύο κορίτσια πήγαν και έκατσαν στο υπέροχο πάρκο της Μπαρμπούτας. Κοιτούσαν το θαυμάσιο ποτάμι και πετούσαν πέτρες. Ύστερα εμφανίστηκαν τα αγόρια και σιγά σιγά πήγαν και τρόμαξε την Ελένη και τη Σοφία. Αυτές γύρισαν απότομα και άρχισαν να τους φωνάζουν τρομαγμένες. Μετά από τη μικρή παρεξήγηση, πήγαν όλοι μαζί μονιασμένοι στο σπίτι του Πέτρου, κάθισαν να άναψαν μια μεγάλη φωτιά στο τζάκι. Πριν από 2 περίπου χρόνια η βιβλιοθήκη ξεκίνησε, άρχισε να συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που προσπαθούσαμε να κάνουμε ήταν να δημιουργήσουμε ψηφιακές ιστορίες, βιωματικές, κυρίως για μετανάστες. Στο τι θα ήταν αυτό δεν υπήρχε περιορισμός. Από εκεί και πέρα θα μπορούσε να ήταν μια ιστορία για κάτι σίγουρα που έχουν ζήσει, πολύ απλό από το να πάνε μια βόλτα με το παιδί τους σε ένα πάρκο, ως και κάτι, αν θέλετε, πολύ ευχάριστο ή κάτι πολύ δυσάρεστο που είχαν ζήσει στη ζωή τους. Ειδικά για τους μετανάστες θα μπορούσε να ήταν ή κάτι που είχαν ζήσει στη χώρα από που ήρθανε ή ακόμα και το τι συναντήσαν όταν ήρθαν στη δικιά μας χώρα. Μια φορά και έναν καιρό μεγάλωνε μια κοπέλα σε μια πολύ φτωχή γωνία του κόσμου. Αυτά που έβλεπε γύρω της ήταν τόσο πολλά και τόσο λίγα. Παιχνίδια σαν παιδί δεν θυμάται. Μόνο μια πλαστική κούκλα και ό,τι βρισκόταν στη φύση. Η μόνη διεξοδός στα βιβλία στο σχολείο. Η μόνη της αγάπη, το διάβασμα. Μέχρι και 3 φορές ένα βιβλίο. Τελείωσε και έγινε δασκάλα. Και αγαπούσε πολύ τα παιδιά. Και αγαπούσε τη δουλειά της. Η μοίρα όμως, λένε, γράφεται μια φορά. Ένα πρωί έπρεπε να ακολουθήσει τους άλλους για ένα καλύτερο αύριο. Τις μέρες χωρίς περιορισμούς. Μετανάστρια. Για μένα αυτό το κάλεσμα από τη βιβλιοθήκη ήταν μια πρόκληση, όπως για όλους τους μετανάστες. Μας είπαν απλά ελάτε εδώ να πείτε τη δική σας την ιστορία που δεν την έχει ακούσει κανένας, που την έχετε βιώσει εσείς και ακόμα και στη γλώσσα σας και εμείς θα σας ακούσουμε. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν έρθει εδώ και ψάχνουν μια καλύτερη ζωή γιατί εμείς έχουμε πιο υψηλό βιωτικό επίπεδο, χρειάζεται να βρούνε χώρους που να νιώσουν ότι δεν είναι διαφορετικοί. Και αυτό το προσφέρει η βιβλιοθήκη, γιατί η βιβλιοθήκη είναι ένας χώρος που δεν δέχεται, δεν υποστηρίζει καμία διάκριση. Ήρθαν και τα Χριστούγεννα. Η ζωγραφιά περιμένει στο δέντρο. Στην παράσταση η μικρή πάει όλο χαρά. Ξέρει τι δώρο θα το φέρει ο Βασίλης. Έρχεται η σειρά της. Ο Άι Βασίλης κρατάει μόνο ένα μικρό πακέτο. Μα πώς θα μπορούσε να χωράει ο μπαμπάς εκεί μέσα. Στα μάτια της έχει μαζευτεί σε ένα λεπτό όλη η απογοήτευση του κόσμου. Και βγαίνει το παράπονο. Μαμά, μου είπες ψέματα. Δεν μου τον έφερε. Το να βλέπεις τα μάτια του παιδιού και να σε ρωτήσει συνέχεια πότε θα έρθει ο μπαμπάς, δηλαδή δεν ξεχνιέται με τίποτα.
Και ήταν κάτι προσωπικό που το μοίρασα με άλλους, που το έζησα γιατί το ζεις εκείνη τη στιγμή που το λες στους άλλους και το ακούς εσύ. Δηλαδή όταν είναι μέσα σου το ξέρεις, αλλά όταν το ακούς είναι διπλό βίωμα. Εγώ έχω 12 χρόνια εδώ στην Ελλάδα, ήρθα από την Αλβανία και από τα πρώτα χρόνια που ήρθα ερχόμουν συχνά πήγαινα στις βιβλιοθήκες μου, σχεδόν κάθε μέρα. Ήταν ένα πρόγραμμα εδώ που γινόταν στη βιβλιοθήκη και προσκαλούσα, ας πούμε, παιδιά μεταναστών ή μετανάστες να πούν τη δική τους προσωπική ιστορία, κάτι που τους στιγμάτισε. Μια ιστορία που είχα κάνει ήταν με τον τρόπο τον οποίο ήρθα εδώ πέρα, πώς ήρθα εδώ πέρα. Φτάσαμε στα σύνορα. Όχι, δεν μπορούμε να περάσουμε. Έχει πολλή αστυνομική κίνηση. Θα μας καταλάβουν, είπε ο ένας από τους δύο. Όλα τα σχέδια άλλαξαν. Ποιος να το περίμενε όμως ότι θα περνούσαμε ένα ολόκληρο βουνό με τα πόδια και δεν ήμασταν και κατάλληλα προετοιμασμένοι. Ο μπαμπάς μου, πληροφορημένος για ό,τι συνέβαινε, συνέχισε να μας περιμένει με αγωνία στον προορισμό μας, τη Βέρεια. Όταν κάποια στιγμή γεννείς, ας πούμε, και θες κάπου να τα πεις, κάτι να κάνεις, κάτι δικό σου, θέλεις να το πεις με κάποιο τρόπο και να το περάσεις στους άλλους. Και ήταν πολύ ωραία ιδέα αυτή. Στη Βέρεια υπάρχουν πάρα πολλοί οικονομικοί μετανάστες, κυρίως από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Και ένα από τα πρώτα πράγματα που έκαναν μόλις προσπαθούσαν να τακτοποιήσουν τη ζωή τους εδώ στην πόλη, ήταν να έρθουν στη βιβλιοθήκη, να γνωρίσουν τι υπηρεσίες μπορεί η βιβλιοθήκη να προσφέρει σε αυτούς, να φέρουν τα παιδιά τους να γίνουν μέλη της βιβλιοθήκης. Και είναι πολλά από αυτά τα παιδιά που ήρθαν πολύ μικρά εδώ, τώρα έχουν μεγαλώσει και είναι ακόμη ενεργοί αναγνώστες της βιβλιοθήκης και πολλά από αυτά τα παιδιά έρχονται στη βιβλιοθήκη και βοηθούν ως εθελοντές στα δημιουργικά εργαστήρια που κάνουμε σχεδόν καθημερινά στη βιβλιοθήκη για μικρότερα παιδιά. Αγαπάμε τη βιβλιοθήκη, επειδή εργόμαστε εδώ και περνάμε υπέροχα, διαβάζοντας βιβλία, παίζοντας, βοηθάμε την κυρία Κατερίνα και τους άλλους εθελοντές. Εγώ αγαπώ τη βιβλιοθήκη, γιατί όπως είπε, ερχόμαστε εδώ και περνάμε καλά, στον ελεύθερο μας χρόνο. Μας βοηθάει σε ό,τι εργασίες έχουμε για το σχολείο και διασκεδάζουμε. Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι είμαστε τυχεροί και πριν 10 χρόνια εγκαταστήκαμε στο καινούριο μας κτίριο. Το κτίριο έχει ισόγειους χώρους, είναι λαμπρό όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο υποδέχεται το συμπολίτη μας. Όσο και αν είναι ευχάριστος ο χώρος, όσο και αν είναι έτσι αισθητικά ενδιαφέρον, δεν θα έλεγα ότι θα μπορούσε να προσελκύσει για πολύ καιρό τους συμπολίτες μας αν δεν βρίσκανε λύσεις στα ερωτήματά τους. Προέχει το ενδιαφέρον, η διάθεση να εξυπηρετήσει τον άλλον και εξυπηρετώντας τον άλλον να γεμίσεις με την αυτοεπίθεση που σε βοηθάει στην υπόλοιπη ζωή σου. Είναι μεγάλο, έτσι είναι. Αλλάζεις τη ζωή των άλλων ανθρώπων και αλλάζεις και τη ζωή στη δική σου. Η βιβλιοθήκη έχει την ευκαιρία να ενώσει δυνάμεις δημιουργικές, εκφράσεις καινοτόμες, ακόμη αν θέλετε επιχειρώντας να απαντήσει και να νικήσει αυτή την εκοφαντική σιωπή του σύμπαντος που συνεχώς αντιλαλεί λέγοντας είμαστε μόνοι μας, είμαστε μόνοι μας, είμαστε μόνοι μας, είμαστε μόνοι μας. Εμείς κάνουμε πρόβες εδώ και τρίτη χρονιά. Τα παιδιά έρχονται επειδή αγαπάνε αυτό το είδος μουσικής. Πολυφωνική μουσική της Αναγέννησης και του Μεσαίωνα. Είναι δύσκολη μουσική, χρειάζονται αρκετές γνώσεις και χρειάζονται πάρα πολλές πρόβες για να βγει καλό αποτέλεσμα.
βιβλιοθήκη εμείς κάνουμε συναυλία Χριστούγεννα το 2009. Συνήθως είναι δύσκολο να βρεις κάποια αίθουσα να κάνεις εκδήλωση και μου έκανε μεγάλη εντύπωση πόσο εύκολο εμείς οργάνωσαμε αυτή την συναυλία. Συμπληρώνεις αίτηση σαν φυσικό πρόσωπο, γράφεις τι είδος εκδήλωσης είναι και μετά την κάνω την εκδήλωση. Θυμάμαι που βράδυ της συναυλίας μας ήταν εδώ σχεδόν όλο το προσωπικό και ο διευθυντής της βιβλιοθήκης. Ήρθαν να δούνε μας, να μας ακούνε, να μας βοηθήσουν να κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε την συναυλία μας, την πρώτη συναυλία μας. Δηλαδή με την βιβλιοθήκη έχουμε πάρα πολύ καλή και στενή σχέση και ελπίζω έτσι και θα συνεχίσουμε. Μπορείς να έρθεις να μελετήσεις, νιώθεις πολύ οικεία. Είναι χώρο συγκέντρωση ουσιαστικά. Μπορεί να συγκεντρωθεί, ξέρει ότι εκεί οι υπόλοιποι μελετάνε. Παίρνει τα πάνω σου, παίρνει κουράγιο, συνεχίζει. Ανοίγει όρεξη για μελέτη ουσιαστικά. Βλέπει παιδιά τα οποία τελειώνοντα από το σχολείο που έχει και δίπλα ένα δημοτικό, πηγαίνουν κατευθείαν εκεί πέρα. Και περνάνε την ώρα του μέχρι να έρθει η μαμά του να του πάρουν από τη βιβλιοθήκη, όχι από το σχολείο. Η δική μου σχέση με την βιβλιοθήκη είναι ακόμα πιο προσωπική. Το ανακάλυψα σιγά-σιγά παρακολουθώντας ανθρώπους που κουβαλάνε σακούλες με την επιγραφή Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέρειας, Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη. Τους ακολούθησα και ήρθα εδώ. Τα μαγικά κουτιά, όσο και αν φαίνεται παράδοξο, δεν μπορώ να τα εξηγήσω. Δηλαδή, μιλάω στους ανθρώπους και λέω πρέπει να κάνουμε μια βόλτα στα μαγικά κουτιά μέσα. Πρέπει να δείτε τα παιδιά πώς έρχονται, πώς ακουμπάνε τις οθόνες αφής, με τι ευελιξία και τέχνη παίζουν στο γουί, πώς ένα παιδάκι το βρήκα μέσα σε ένα από τα κουτιά μας. Είχε ανοίξει το κουτί, μπήκε μέσα και καθότανε. Αυτό για μένα ήταν η επιτυχία των μαγικών κουτιών. Δεν είχα φανταστεί ότι αυτά τα κουτιά θα χρησιμοποιηθούν και σαν κρυψώνες. Έχω 6 κορίτσια και 2 αγόρια. Μαζευόμαστε έτσι εδώ όλοι μαζί. Και τα παιδιά παίζουν, ζωγραφίζουν. Και από το σχολείο που είναι παρακάτω, πηγαίνοντας προς το σπίτι, θα περάσουν το μεσημέρι. Είτε για να παίξουν λίγο στον υπολογιστή, είτε για να ξεφυλίσουν κάποιο βιβλίο, είτε για να διαβάσουν κάτι, είτε για να βρουν κάτι για το σχολείο που προφανώς χρειάζονται. Όταν έρχεται κάποιος να βρει μια πληροφορία, μια ανάγκη του, είτε από εργασία μαθητή, είτε μεγαλύτερος ένας πολίτης, είναι η εξήτηση να βρει την πληροφορία, να βρει την απάντηση σε αυτό που ζητάει. Αυτό το κομμάτι μου άρεσε πάντα πάρα πολύ και δεν ήθελα ποτέ να φεύγει κάποιος έτσι, χωρίς τίποτα. Ήθελα τουλάχιστον να τον παραπέμψω σε ένα κοντινό τμήμα ή σε μια υπηρεσία που θα μπορούσε να βρει αυτό που θέλει ή σε κάτι, σε ένα τηλέφωνο τουλάχιστον. Στο παλιό κτίριο που ήμασταν ήταν ένα απλό κτίριο που στεγαζόταν στο ισόγειο μιας πολυκατοικίας. Ήταν ένας απλός χώρος, μουντός, αλλά από εκεί και πριν από 16 χρόνια γινόταν πολλά πράγματα. Ήταν ένας καθηγητής από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης, ήθελε ένα DVD που είδαν ότι κυκλοφορούσε μόνο στην Ελλάδα, ενός διάσημου πολωνού σκηνοθέτη, και τον τόπισε στη βιβλιοθήκη μας. Και ζήτησανε αίτηση διαδανισμού, που αν και δεν την παρέχουμε αυτή την υπηρεσία στο εξωτερικό, ανταποκριθήκαμε, θέλησαμε να τους εξυπηρετήσουμε και σήμερα το πρωί το έστειλα στο ταχυδρομείο και ήταν χαρά μας έτσι. Και αυτοί χάρηκαν και εμείς χαρήκαμε. Θυμάμαι ο Γιάννης μας έλεγε ότι θέλω να μπαίνουν άνθρωποι μέσα στη βιβλιοθήκη για διάφορους λόγους, είτε για τις εκδηλώσεις, αρκεί να μπαίνουν μέσα στη βιβλιοθήκη. Και εγώ συμφωνώ και το έχω καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια ότι από τη στιγμή που θα μπει κάποιος στη βιβλιοθήκη δύσκολα θα φύγει. Πηγαίνουμε από το χώρο της γνώσης που ήταν η παλιά βιβλιοθήκη, μετακινηθήκαμε στο χώρο της πληροφορίας και τώρα πηγαίνουμε στο χώρο της δημιουργίας εμπειριών. Αυτό είναι τα μαγικά κουτιά.
αυτός ο χώρος από τότε που δημιουργήθηκε προσφέρει πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο σε εμάς, θεωρώ σε όλη την κοινωνία της Βέρειας. Είναι ένας τόπος στον οποίο μπορούν να παίξουν τα παιδιά πάρα πολύ άνετα, χαλαρά. Όταν είναι τα παιδιά μου στη βιβλιοθήκη είμαι πολύ σίγουρη. Ήταν μια φορά και έναν καιρό ένα κοπάδι ελέφαντας. Ελέφαντες μεγάλες, ελέφαντες μικρές. Μα όλοι πάντα χαροποί και όλοι τους το ίδιο χρώμα. Τι χρώμα έχουν οι ελέφαντες? Εμείς θέλουμε εδώ οι άνθρωποι να παίζουν χωρίς όρια. Να παίζουν και να μας δίνουν περισσότερα σχέδια για το επόμενο project. Γίνονται σχεδόν σε καθημερινή βάση δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά. Πάμε σε κάτι κλαμπ ρομποτικής που έχει. Τι ξαναπαιδευτώ. Σε κλαμπ ρομποτικής. Τι είναι αυτό? Κλαμπ ρομποτικής. Πάμε, μαζευόμαστε πολλά παιδιά εκεί και ένας κύριος μας δείχνει πώς να κάνουμε διάφορα ρομπότ. Κλαμπ ρομποτικής. Και μετά τα παρουσιάζουμε. Κλαμπ ρομποτικής. Όταν κάναμε τα μαϊκά κουτιά, μία από τις εφαρμογές που επέμενε ότι θα είχε ενδιαφέρον να την δούμε να λειτουργεί στη βιβλιοθήκη ήταν το Wii της Nintendo, αυτό το διαδραστικό παιχνίδι που εδώ και μερικά χρόνια δίνει μια διάσταση στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τις τεχνολογίες. Το γεγονός ότι τα παιδιά έρχονται σε αυτόν τον χώρο λειτουργούν με έναν τρόπο ο οποίος δεν έχει καμία τυπικότητα. Λειτουργούν χωρίς καμία συστολή. Πολλές φορές μας φέρουν σε απόγνωση με την εκρηκτικότητά τους και χρειάζεται να επέμβουμε για να ανακαθορίσουμε τους ρόλους και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συμβιώσουμε. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και απλώς καμιά φορά το συνδυάζω και με το ότι έχουμε και βιβλία για να δανειστεί ο κόσμος για να καταλαβαίνω ότι μιλάω για βιβλιοθήκη. Τα βιβλία είναι σε μια συνεχή επικοινωνία και διάλογο με τις νέες τεχνολογίες. Το ίδιο είναι και τα παιδιά μας. Άσχετα να νομίζουμε ότι τώρα με την τεχνολογία έχουν αφήσει τα βιβλία δίπλα. Δεν τα έχουν αφήσει δίπλα. Συνδιαλέγονται με τα βιβλία, αλλά προσπαθούν να βρουν τον τρόπο με τον οποίο αυτή η συνδιαλλαγή θα είναι δημιουργική. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Όλα καλά? Ωραία. Ηλιόλου στη μέρα σήμερα. Εμείς θα κάνουμε εδώ πέρα το μάθημά μας, το οποίο αφορά την αναζήτηση στο ίντερνετ. Έχω πάρει το έναυσμα για να κάνω αυτό το μάθημα, λόγω του ότι έχω δει πολλούς χρήστες στη βιβλιοθήκη να μην γνωρίζουν πώς κάνουν αναζήτηση. Το να γίνει μια σωστή αναζήτηση προϋποθέτει βέβαια και λίγο εμπειρία. Εάν θέλαμε να ψάξουμε, για παράδειγμα, πληροφορίες για τη λέξη Βέρεια, για να δείτε ότι δεν είναι τόσο απλή η αναζήτηση αυτών των πληροφοριών, πώς θα την πληκτρολογούσατε, θα το δίνατε αυτό σαν λέξη, σαν λήμα? Βρίσκομαι στην αγκαλιά της βιβλιοθήκης τα τελευταία 12 χρόνια περίπου. Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα εδώ στη βιβλιοθήκη, πράγματα τα οποία θεωρώ ότι αν βρισκόμουν σε άλλο οργανισμό είτε σε κάποια άλλη εργασία δεν θα είχα την χαρά να τα γνωρίσω από κοντά. Συνεχώς μαθαίνουμε. Η βιβλιοθήκη συμμετέχει σε πολλά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα από αυτά τα προγράμματα προσπαθεί να δώσει ακόμη περισσότερες υπηρεσίες στον κόσμο της. Είμαι αρχάριος κι εγώ στη... Είναι το δεύτερο μάθημά μου και το βρίσκω ενδιαφέρον, ακόμα δεν ξέρω και πολλά πράγματα, αλλά προσπαθώ να μάθω. Μα θέλω κάτι να βρω, να διαβάσω, κάποιον ιστορικό, κάποιο
οτιδήποτε θέλω να βρω, μπαίνω στο ίντερνετ και διαβάζω. Θέλω να μαθαίνω. Βγήκα τώρα τελευταία στη σύνταξη, έχει λίγες μέρες. Στη βιβλιοθήκη έρχομαι και δανείζομαι βιβλία. Παίρνω πολλά βιβλία. Αλλά τώρα φιλοδοξώ να μάθω και κομπιούτερ. Φιλοδοξώ να μπορέσω να μαζέψω όσο το δυνατόν φωτογραφίες παλιές πριν το 40 ή πριν το 50 από την περιοχή μου. Είμαι από τη Νεάπολη Κοζάνης. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα εκείνης της εποχής μέσω των φωτογραφιών. Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ το προσωπικό και ιδιαίτερο να αναδειχθεί που υπάρχει εδώ. Όποιας κλίμακας, όποιου τομέα, όποιας ιδιότητας. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ένας άνθρωπος 60-70 χρονών να ασχολείται και να μαθαίνει για το ίντερνετ. Αυτού του ανθρώπου εγώ τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προσόντα μπορώ να τα μάθω και να τα αναδείξω, έχοντας ως έμβολο τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Μέχρι το 1986-87 δεν είχα ταξιδέψει ποτέ έξω από την Ελλάδα. Δηλαδή ήμουνα κοιμισμένος και ζούσα μέσα στην μικρή επαρχιακή αυτή πόλη. Το 88 ξαφνικά, δουλεύοντας στη βιβλιοθήκη, κάνω ένα μεγάλο βήμα και φεύγω στο εξωτερικό. Πηγαίνω στην Ουαλία. Με λιγοστά αγγλικά, αλλά με την επιμονή να τα καταφέρω. Αυτό το ταξίδι στο εξωτερικό άλλαξε τη ζωή τη δική μου και θα έλεγα συμπερασματικά θα άλλαξε και τη ζωή της βιβλιοθήκης. Γιατί η βιβλιοθήκη μόλις επέστρεψα προχώρησε σε αυτήν την απλή, θα έλεγα, αλλά συνάμα αρκετά παράξενη απόφαση να στρέψει λίγο το πρόσωπό της προς το εξωτερικό. Όχι γιατί πάντα οι ξένοι ήταν καλύτεροι. Θα έλεγα σε πάρα πολλές περιπτώσεις εμείς καταφέραμε και δώσαμε λύσεις που κανένας δεν περίμενε, αλλά γιατί μάθαμε να ακούμε τους άλλους, να παίρνουμε ιδέες, να δίνουμε ιδέες και να διασκεδάζουμε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή η βιβλιοθήκη είναι διασκεδαστική. I wanted to pick up on a point that has come up both in questions to me and during people's presentations just now about aggregation. This is clearly an issue, the idea of the sustainability. Το θέμα της βιωσιμότητας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και οποιαδήποτε ιδέα και να έχει κάποιος, όσο ευρηματικός και να είναι κάποιος, η ιδέα θα είναι χρήσιμη μόνο αν μπορεί να επιζήσει στο μέλλον. Τα τελευταία χρόνια βοήθησε πάρα πολύ στη βιβλιοθήκη να πειραματιστεί το ότι συμμετέχει σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα. Όμως πρέπει να φύγουμε ακόμα πιο πέρα, πιο μπροστά από αυτό. Δεν φτάνει να παραμείνουμε στην υποστήριξη των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Πρέπει να βρούμε και τον τρόπο να δώσουμε, να βρούμε υπηρεσίες που να έχουν από μόνες να μπορούν να βιώσουν στο μέλλον. Στο εξωτερικό βλέπεις πιο συχνά να προτείνονται καινούργιες ιδέες και να υπάρχει ο πνευματισμός άμα αυτό που προτείνουμε ισχύει. Στην Ελλάδα είναι πιο περιορισμένα. Αλλά νομίζω το στοίχημα είναι να βρούμε οι ιδέες μας πώς θα μπορέσουν να κρατηθούν στο μέλλον. I think that these days, if you're not online, you don't exist. And that's a problem for the coming generations of users and learners. So I think it's important that libraries of all sorts get as much material as they can online in order to encourage people both to use it there and to come through their real doors. I think the world for a library will move away from the, what should I say, from the bibliographic, the traditional model of book lending, and so on, toward a much broader scope of activity, a much more socially oriented information, knowledge management
form of activity. What we do want to be sure of is that libraries stay central to the information environment and that librarians remain as really important points of contact, helping people find their way around material and going deeper into material when they need to. So I think it's we have to avoid what's called disintermediation. Σε μια περίοδο κρίσης, σε μια περίοδο ύφεσης με εκατοντάδες προβλήματα, κυρίως στο δημόσιο τομέα αλλά και στους ανθρώπους, εμείς καταφέρνουμε και πείθουμε γειτονικούς δήμους, δημιουργούν βιβλιοθήκες και τις εντάσσουμε στο δίκτυό μας. Και αυτό είναι εξωστρέφεια. Βρε καλώς τους! Είμαστε από τα τυχερά σχολεία που ξεκινήσαμε από πολύ νωρίς τη συνεργασία μας με το κινητό τμήμα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέρειας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να καλλιεργηθεί σε μεγάλο βαθμό η φιλαναγνωσία στα παιδιά και να βοηθηθούν πολύ στην εκπαιδευτική διαδικασία και στο έργο τους οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. Έτοιμο, ορίστε. Λοιπόν, αυτός είναι ο Ανδρέας ο Αυτιάς. Ναι. Τι σου αρέσει? Υπάρχουν βιβλιοθήκες στο σχολείο, βιβλιοθήκες των τάξεων. Όμως, οι δυνατότητες που μας παρέχει η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέρειας είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που μπορεί να προσφέρει το σχολείο. Σταθμεύουμε μπροστά στα σχολεία, παίρνουμε ρεύμα, ανοίγουμε τους υπολογιστές και τα λάπτοπ, μπαίνει κάθε τμήμα στο αυτοκίνητο, διαλέγει βιβλία, χρησιμοποιεί το ίντερνετ, δανείζεται βιβλία, περιοδικά, και μετά από ένα μήνα επιστρέφουμε πάλι στο σχολείο και τα επιστρέφουν τα παιδιά τα βιβλία πίσω και δανείζονται άλλα. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Μ' αρέσουν τα σκυλάκια αυτά. Κάνουμε δύο βιβλιοθήκες τώρα από την αρχή, από το μηδέν. Μπορεί να καταφέρουμε να ανοίξουμε μια μικρή βιβλιοθήκη, σαν έχω μεγάλη αδυναμία στους όγιους χώρους. Δεν θέλω οι άνθρωποι να ανεβαίνουν σκαλιά για να πηγαίνουν στις βιβλιοθήκες. Αναρωτιέμαι, σε τι υπολείπονται οι κάτοικοι των διπλανών πόλεων για να μην έχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες? Σε τι έχουν φταίξει? Σε τίποτα. Οι άνθρωποι, αν δεν καταλάβουμε ότι χρειάζεται να υποστηρίξουμε κάτι και να το ενισχύσουμε, μπορεί να το χάσουμε και να μην το έχουμε ποτέ μαζί μας. Αυτή είναι η τύχη μας. Κανονικά, αυτό θα έπρεπε να μας το προσφέρουν η πολιτεία, οι φορείς, η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά ακόμα και αν δεν το προσφέρουν, τώρα μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Σε αυτό νομίζω πρέπει να πιστέψουμε όλοι. Μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια κανένας.